Γεια σας! Λοιπόν, μετά από τόσα βίντεο πάρλας, ομιλίας που μπορεί να μην ενδιαφέρουν και κανέναν, ας μιλήσουμε για πράγματα που ξέρω ότι σας ενδιαφέρουν, μικρά μου κοριτσάκια, μικρά μου στρουμφάκια που έλεγε και τώρα που μέρα. Λοιπόν, αγαπημένα προϊόντα Σεπτεμβρίου, πάει πέρασε και ο Σεπτέμβρης μας αποχαιρετά. Τι έχω εδώ? Έχω ένα lip balm με γεύση φάντα. Είναι τέλειο, μυρίζει πορτοκαλάδα, είναι αρκετά ενυδατικό. Εντάξει, δεν κάνει θαύματα, σαν τη αβένα, ας πούμε, αυτό εδώ. Πού το? Να το, το οποίο είναι το πιο ενυδατικό lip balm της αβέν που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Αυτό το βάζω τη νύχτα. Αλλά αυτό εδώ, για να το έχετε στην τσαντούλα σας και να βάζετε και να μυρίζετε, τι ωραία πορτοκαλαδίτσα. Μυρίζει τέλεια, παιδιά. Μυρίζει πορτοκαλάδα. Το είχα πάρει από την Αμερική αυτό. Μπορείτε να το βρείτε στο eBay, αλλά νομίζω ότι και στα Hondos είδα μερικά τέτοια με φάντα, με sprite, με διάφορα. Είχα πάρει εγώ όλη τη σειρά. Π.χ. έχω και Coca-Cola Cherry. Έχω εδώ μέσα κάπου και σκέτη Coca-Cola. Να ορίστε. Εδώ έχω Fanta Strawberry. Μετά έχω τώρα Strawberry Sorbet από την Avon, Winter Wonderland, αυτό δεν μ' αρέσει όμως, τις Avon δεν μ' αρέσουν, ε. Έχω Coca-Cola σκέτη, παιδιά, όλα τα λεφτά είναι αυτό το lip balm, όλα τα λεφτά, είναι εθισμός, είναι πόρωση, είναι η Coca-Cola σε lip balm. Αυτά από lip balm. Έχω επίσης και αυτό το lip balm του Κορέ που δοκιμάζω. Το ροζ, καλό είναι, δεν μπορώ να πω. Τίποτα το εντυπωσιακό. Της Απιβίδα, ας πούμε, μου αρέσουν περισσότερο. Αλλά προς το παρόν αυτά εδώ έχω. Να, ας πούμε, αυτό της Απιβίδα είναι πιο ενυδατικό, πιο καλό. Βέβαια είναι σκούρο και αφήνει χρώμα. Και έχει μια μυρωδιά λίγο βαριά. Αν σας αρέσουν με χρώμα, αυτό είναι καλύτερο. Τι άλλο έχω εδώ πέρα. Μετά λιποζάν, βλακίες και τέτοια. Δεν σας ενδιαφέρουν αυτά. Όσον αφορά, όχι ψέματα, και επίσης και αυτά εδώ από την ELF, παιδιά, είναι σούπερ, είναι τέλεια, πολύ ενυδατικά, πάρα πολύ καλή δουλειά. Αυτά τα πήρα μαζί μου στις διακοπές, που κάηκαν τα χέρια μου από τη θάλασσα και από τον ήλιο και ήταν πάρα πολύ καλά. Πλεονέκτημα ότι είναι μικρά, αυτό είναι η γεύση vintage. Τι λέω ρε παιδιά, vintage. Vanilla cream, είναι βανίλια. Βανίλια δεν με αρέσει πολύ, έχει και πορτοκάλι. Και έχει και ένα άλλο mauve. Δεν θυμάμαι το mauve τι ήταν, γιατί το έφαγε η Σούζη. Και πρέπει να σας το έχω ξαναναφέρει το συγκεκριμένο. Τέλειο, τέλεια μυρωδιά. Αν θα κάνετε παραγγελία από την ELF, να πάρετε οπωσδήποτε λίγα τέτοια. Είναι πάρα πολύ καλά. Και μετά υπάρχει και το Carmex, σε όσους ενδιαφέρουν τα lip balms. Αυτό βέβαια είναι λίγο θυγινό, γιατί πρέπει να χώσεις δαχτυλάκι μέσα. Μυρίζει καμφορά. Όταν ήμουν στην Αγγλία, είχα πάθει πλάκα με αυτό το συγκεκριμένο προϊόν. Ήταν το μόνο που μου έκανε δουλειά σε πολύ σκασμένα χείλη. Βέβαια δεν ξέρω τώρα. Κάπου διάβασα ότι ναι, έχει καμφορά 1,7%, μενθόλη 0,7% και φενόλη 0,4%. Τώρα, κάπου άκουσα ότι δεν κάνει να βάζουμε καμφορά και μενθόλη στα χείλια μας. Ότι ερεθίζουν παραπάνω. Δεν ξέρω τι να σας πω. Εμένα, παρόλο που διάβασα ότι δεν είναι καλό, εμένα αυτό συνεχίζει να είναι από τα καλύτερα lip balms που έχω. Δεν ξέρω αν το μπορείτε να βρείτε στην Ελλάδα. Στο eBay σίγουρα. Στην Ελλάδα λίγο δύσκολα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, συνεχίζω. Προϊόντα αγαπημένα Σεπτεμβρίου. Βούρτσα. Εύρε, Έλληνα. Βούρτσα. Πινέλο από τα Sephora για foundation. Το γράφει πάνω. Fond de teint naturel 111, νούμερο 111. Πολύ ωραίο για να βάζετε foundation. Απλά εδώ πέρα πάνω το πατάτε. Τσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκου. Και παρόλο που εγώ συνήθιζα να βάζω foundation με τα δάχτυλα για πιο γρήγορα, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αν βάζετε foundation με τα δάχτυλα, φαίνεστε παστομένες. Ενώ αν βάζετε με πινέλο, μπορεί να ξοδεύετε λίγο foundation παραπάνω, αλλά φαίνεται πιο φυσικό το αποτέλεσμα. Έχω καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα, κάντε μόνοι σας τη δοκιμή και θα το δείτε. Επίσης, να σας πω και για μια δοκιμή που δεν πρέπει να κάνετε μόνοι σας. Μην
βάλετε ποτέ τη μάσκαρα μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων με κλειστό καπάκι. Never. Ποτέ. No, no, no. Δεν ξέρω αν χωρίς το καπάκι δουλεύει, αλλά με το καπάκι κλειστό δεν δουλεύει. Στα 15 δευτερόλεπτα έσκασε η μάσκαρα μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων, έγινε όλος ο φούρνος μικροκυμάτων ένα έσχος, βρωμοκόπησε πλαστική ο τόπος, ευτυχώς δεν έσπασε το τζάμι να πάθουμε και τίποτα και ο Παντελής με κυνηγούσε με το σκουπόξυλο. Μην το κάνετε ποτέ. Συνεχίζουμε. Δεύτερο αγαπημένο από τα Sephora είναι το μεγάλο πινέλο για πούδρα. Είναι το νούμερο, τι λέει εδώ, Poudre 120. Πάρα πολύ ωραίο πινέλο, παιδιά. Δηλαδή βάζετε φρουπ φρουπ μία και πάει παντού. Πάει παντού. Δηλαδή είναι και μαλακό και παίρνει και την κατάλληλη ποσότητα. Και δεν θέλει να. Μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί έχω πολλά πινέλα για πούδρα και δεν με βόλευε κανένα. Αλλά αυτό με βόλεψε πάρα πολύ. Παρόλο που η κοπέλα εκεί μου έλεγε να μην το κάνω. Είναι πολύ μεγάλο και θα το κάνεις και αν δεν έχεις μεγάλο πρόσωπο και πάρει ένα πιο μικρό για να μπορείς πιο πολύ τη λεπτομέρεια. Για πούδρα για όλη τη μάπα, τσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκου, με βόλεψε πάρα πολύ. Επίσης, βολικό είναι το ότι είναι τόσο λεπτά εδώ κάτω. Δείτε τα. Δεν πιάνουν χώρο μέσα στο. Εκεί που τα βάζεις. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Γιατί όλα τα άλλα είναι κάτι γκουμούτσες από κάτω και με τρία πινέλα γεμίζει όλο το τέτοιο, δεν γίνεται. Επίσης έπλυνα και τα πινέλα μου τα άλλα. Ένα άλλο αγαπημένο πινέλο για το Σεπτέμβρη, αυτό εδώ. Αυτό το πήρα από το eBay, μέσα σε μια συλλογή ήτανε. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο για κοντούρ. Τσουκου 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 εδώ, κάνετε και highlight και εδώ το παίρνετε και τσουκ τσουκ μετά το τεινάζετε και εδώ μπορείτε να κάνετε. Πολύ ωραίο πινελάκι και αυτό. Δεν ξέρω πού μπορείτε να το βρείτε όμως. Μόνο στο eBay σε συλλογές με πολλά πινέλα γύρω στα 24-25 ευρώ. Πάντως εμένα με βόλεψε πάρα πολύ. Για το Σεπτέμβριο. Συνεχίζω και σας δείχνω. Πού είναι η άλλη μάσκαρα. Μασκαρούλα. Where are you? Ναι, δεν τη βρίσκω. Θα τη βρω. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία μάσκαρα. Την πήρα και έμεινα με ανοιχτό το στόμα. Extraordinaire μάσκαρα, 17, 10 ευρώ, 10 ευρώ και 50 λεπτά. Πήρα το 01 το black, δίνει πάρα πολύ ωραίο όγκο, δείτε πως είναι το βουρτσάκι. Με μικρές τρίχες πλαστικές και πήρα και τη μάσκαρα την ίδια στο μπλε. Και παιδιά το μπλε είναι τέλειο. Τώρα έχω γίνει και εγώ λίγο πολύ girly, αλλά έχω ενθουσιαστεί με αυτό το μπλε. Και τώρα είναι της μόδας. Δείτε μπλε. Εντάξει. Βέβαια αυτό εγώ, αν θα το βάλω μόνο με λίγο μπλε μολύβι πάνω στα μάτια, τίποτα άλλο. Μπλε μάσκαρα και nude 1000. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Γιατί για μένα τα χρώματα λίγο στα μάτια κιόλας. Δηλαδή πρώτη φορά παίρνω μάσκαρα με χρώμα. Ελπίζω να συνεχίσει να μου αρέσει. Μπορεί τώρα τον Οκτώβριο να βγω να σας πω τι μαλακή είναι αυτή που πήρα. Αλλά τέλος πάντων, μ' αρέσει. Άλλο αγαπημένο. Το κραγιόν που φοράω σήμερα είναι το 17-196 Supreme Lipstick. Αυτό φοράω σήμερα, ρε παιδιά. Όχι, δεν φοράω σήμερα αυτό. Πάλι μαλακίες, λέω. Λοιπόν, είναι το 399 Lipstick Special Sheer. Αυτό εδώ. Τέλειο. Πόρτοκαλο κοραλί. Overlay. Μετάφραση. Όποιος λέει ότι δεν μπορούμε να φοράμε πορτοκαλο κοραλί το φθινόπωρο, να φύγει. Εγώ θα τα φοράω και θα μ' αρέσουν. Άλλο αγαπημένο, ετοιμαστείτε να πάθετε την πλάκα σας κορίτσια. Αυτό είναι τέλειο. Yves Saint Laurent. Rouge pour couture, vernis à lèvres. Ουσιαστικά lip stain, κραγιόν και lip gloss σε ένα. Στο χρώμα 8. Εντάξει, εγώ έχω θέμα με τα πορτοκαλιά. Το ξέρετε, με αρέσουνε. Μυρίζει ωραία. Το βάζετε στα χείλια σας. Πρώτη στρώση είναι σαν lip stain. Είναι ακριβό όμως, εντάξει. Πάτε να το πάρετε όταν έχει έκπτωση. Δείτε τι ωραίο που είναι όμως. Τέλειο, ε. Λοιπόν, το βάζετε στα χείλια σας πρώτη στρώση, το αφήνετε να στεγνώσει lip stain. Δεύτερη στρώση κραγιόν. Τρίτη στρώση gloss. Και μένει με τις ώρες.
Πολύ ωραίο προϊόν. Πραγματικά ωραίο προϊόν. Εντυπωσιάστηκα. Δεύτερο αγαπημένο κραγιόν Σεπτεμβρίου. Rouge Artist Intense Makeup Forever. Πήγα και τα πήρα αυτά όταν είχε 40% έκπτωση. Μη χέσω. Λοιπόν, νούμερο 36. Πάθετε πλάκα. Μιλάμε για φούξια, όχι αστεία, εντάξει. Έχω μια φίλη που φοράει μόνο φούξια και έχει σκάσει από τη ζήλια της με αυτό το κραγιόν. Έχει σκάσει. Εκεί να σκάει. Γιατί όταν πήγα στα Sephora και το πήρα, επειδή άργησα εγώ μέσα στο μαγαζί, επειδή έκατσα και με βάψανε, και αυτή με περίμενε, βγαίνει που λες και μου λέει: Α, τι κάνεις τόση ώρα! Πάμπου! Και τη λέω: Κοίταξε να δεις, λέω: Σε πήρα δωράκι. Δεν κάνω κι εγώ. Σε πήρα δωράκι, λέω. Καημένη, μη φάω ξύλο. Δεν το θέλω, μου λέει το δωράκι. Βρε, πάρε το, είναι πολύ ωραίο το κραγιονάκι. Δεν το θέλω. Καλό, μη το θες. Εσύ θα το μετανιώσεις. Μετά όταν το είδε, τι φούξη ήτανε. Ακόμα πιστεύω το φυσάει και δεν κρυώνει. Και επειδή θα δείτε το βίντεο μου, φύσα το. Θα σε πάρω ρε δώρο τέτοιο, μη συνεργοργέσαι, ρε, θα σε πάρω άλλο. Καλή καρδιά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Άλλο αγαπημένο του Σεπτεμβρίου. Σας έχω πρίξει με τα κραγιονάκια μου, αλλά αγαπημένα Σεπτεμβρίου θέλατε. Αποφάσισα να σας δείχνω ό,τι μου αρέσει. Γιατί όχι στην τελική. Why not? Why the hell not? Λοιπόν. Από πού είναι αυτό? Αυτό πρέπει να είναι L'Oréal Caress 301 Dating Coral. Δεν έχει τρομερό χρώμα, είναι περισσότερο lip balm. Πολύ ωραίο απαλό χρώμα στα χείλη, καθημερινό. Το βάζετε και χωρίς καθρέφτη. Μια χαρά, ενυδατικό, πολύ ωραίο. Περνάει αρκετό χρόνο μέσα στην τσάντα μου, γιατί είναι πασπαρτού χρώμα. Είναι πασπαρτού σαν υφή και το χρησιμοποιώ. Αγαπημένα Σεπτεμβρίου, μετά 519α Wet n Wild, το παρήγγελα από eBay, νομίζω 1,5 ευρώ. Λυπηθείτε το καημένο, κόκκινο της φωτιάς, λυπηθείτε το καημένο, γιατί αυτά είχα δει από μια κοπέλα στο YouTube, που προφανώς την ξέρετε όλοι, αλλά θα πω μια κοπέλα στο YouTube, γιατί έτσι πρέπει να πω. Είδα από μια κοπέλα στο YouTube ότι έκανε παλέτες με κουτιά από νερομπογιές. Και εγώ φυσικά δεν θα κάθομαι να μην δεν κάνω κι εγώ, μην μου αρέσει να επεξεργάζομαι. Μισό λεπτό σας φέρνω μέσα στις παλέτες μου. Και εγώ πήρα δύο κουτιά από νερομπογιές. Έβγαλα τις νερομπογιές, έτσι όπως μας είπε αυτή η κοπέλα. Εγώ τις έβαψα κιόλας με spray matte black. Έβαλα έναν φίλο μου ειδικό στον γραφίτι να το κάνει, γιατί εγώ θα είχα κάνει κόλωρο το σπίτι. Και μου τις έβαψε μόνο από έξω για να μην επηρεάσει το μέσα, δηλαδή είναι βαμμένες μόνο απ' έξω, από μέσα είναι, όπως βλέπετε, μπλε εδώ. Έτσι όπως ήταν η τέτοια. Και εδώ έβαλα διάφορα κραγιονάκια. Τα έκοψα, τα έλυσα, έφαγα τη μέρα μου εκεί πέρα και έβαλα διάφορα κραγιονάκια. Και όπως βλέπετε, προσπάθησα να τα κάνω και χρωματικά. Εδώ είναι τα κόκκινα, εδώ είναι τα κόκκινα. Εδώ έχω ένα μοβ. Ήταν ένα πέσιο χρώμα που δεν ήξερα να το κάνω και το έβαλα εδώ μέσα. Εδώ έχω τα nude και τα ροζ. Και δεν έχω μόνο αυτήν. Έχω και αυτή την παλετίτσα. Άλλες νερομπογιές αυτές. Διαφορετικό κουτί. Αυτό ήταν όλο διάφανο. Και με πιο μικρά τέτοια. Έγινε έτσι. Και εδώ σε αυτή την παλετούλα έβαλα αυτά τα χρώματα. Περισσότερα nude. Πάλι ένα μοβάκι που δεν ήξερα τι να το κάνω. Ένα burgundy. Με σκοπό δηλαδή να χρησιμοποιώ αυτές τις παλέτες. Ακόμα είναι απείραχτες. Αλλά δεν πειράζει. Είπα να σας τις δείξω. Τι άλλο έχω να σας δείξω. Α, αγαπημένα Σεπτεμβρίου. Elf. Για τα φρύδια. Το νούμερο Ash, δηλαδή στάχτη. Πάρα πολύ με βόλεψε τώρα που έγινα λίγο... λίγο ξανθιά. Καθίστε καλέ. Με βόλεψε πάρα πολύ. Τα σχηματίζω με το κερί, τα βάφω με το άλλο από πάνω και χάνουν και δεν γίνονται και πάρα πολύ έντονα. Και το κάνω με το πινελάκι που έχει εδώ μέσα. Και με βολεύει πάρα πολύ γιατί δεν ψάχνω να βρω πινέλο. Στις διακοπές που πήγα, τρελάθηκα να χρησιμοποιώ αυτή την παλέτα. Too Faced Summer Edition. Πάρα πολύ ωραία. Με primer. Τέλεια χρωματάκια. Την έχω δείξει και στο blog μου The Beauty That Lasts. Μετά, τι άλλες παλέτες υπάρχουν. Αγαπημένα Σεπτεμβρίου. Sleek Makeup. Oh, so special, 6,58. Αυτά εδώ τα χρωματάκια. Τρελάθηκα να χρησιμοποιώ αυτά εδώ. Τα κοραλό ροζ, τα
ακούω, δεν μπορώ να το πω αυτό ρε παιδιά, καταλάβατε. Και αυτά εδώ τα σήμερι. Πάρα πολύ τα σκούρα, δεν τα πολύ φόρεσα. Ίσως το χειμώνα. Το χειμώνα, δεν ξέρω, δεν κάνω και πολύ smoky. Για να σας πω την αμαρτία μου. Foundation που χρησιμοποίησα μέσα στο Σεπτέμβριο και μου άρεσε πολύ. Makeup Forever HD. Με το πινέλο δείχνει τέλεια, 127 χρησιμοποιώ. Πριν βάλω όμως αυτό, επάνω στα σπυράκια μου μόνο, επάνω στα σπυράκια μου και όχι σε όλο το πρόσωπο, Estee Lauder Maximum Coverage. Εγώ έχω ένα παλιό, το 3 Light Medium, τώρα νομίζω λέγεται 3 Vanilla. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλλιτικό. Εδώ έχω, είμαι γεμάτη σπυράκια και δεν μπορείτε να τα δείτε γιατί έχω βάλει από αυτό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως concealer. Είναι πάρα πάρα πολύ καλλιτικό, πάρα πάρα πολύ καλό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Πούδρα, φανταστική, Makeup Forever HD. Πάρα πάρα πολύ μικρά, πώς το λένε μωρέ, κομματάκια, πώς το λένε. Αυτή η πούδρα είναι very finely milled, δηλαδή είναι πάρα πολύ απαλή, σαν βελούδο. Βελούδο. Λοιπόν, σαν βελούδο. Τη βάζεις στο πρόσωπο αφού έχεις βάλει την πούδρα, απορροφά όλη τη γυαλάδα, απορροφάει όλο το... δεν φαίνεται πουθενά η λιπαρότητα και το πρόσωπο σου γίνεται βελούδινο. Μπαίνει σε όλους τους πόρους μέσα ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ μικρά τα κομματάκια της και το σετάρει πολύ καλά το μακιγιάζ. Δηλαδή το πιάνεις έτσι το πρόσωπο και δεν φεύγει, δεν φαίνεται, είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Βέβαια λένε ότι αν βάλεις πολύ από αυτήν φαίνεσαι στις φωτογραφίες άσπρος. Και γενικά δηλαδή δεν φωτογραφίζει καλά. Αυτό δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Θα σας πω. Πάντως, ειδικά για μένα που φοράω γυαλιά και ακουμπάνε εδώ, παρατήρησα ότι όταν βάζω αυτή την πούδρα, δεν βγάζει το foundation πάνω στο επιρρήνιο. Που είναι μεγάλο πρόβλημα γιατί εντάξει, εμείς που έχουμε λιπαρό δέρμα, καταλαβαίνετε τι θα πω αυτό. Ένα άλλο πράγμα που μπορείτε να πάτε να ψωνίσετε και θα σας αρέσει πάρα πολύ. Radiant, 20 ευρώ και 10 λεπτά. Είναι το bronzer νούμερο 8, είναι μια πούδρα bronzer για λιστερή. Έχει αρκετή ποσότητα για να μπορείτε να τη βάζετε και στο ντεκολτέ και στο σώμα. Καθίστε να σας κάνω ένα swatch για να δείτε γιατί ωραίο πράγμα μιλάω. Το βλέπετε, το βλέπετε. Βλέπετε πως γυαλίζει. Καθίστε να βάλω λίγο σε μεγάλο, να το απλώσω κιόλας, να βάλω και σε μεγάλο, να σας βάλω δηλαδή τα δύο τα χέρια μου μαζί. Στο ένα θα απλώσω και στο άλλο δεν θα απλώσω. Λοιπόν, ορίστε, να το. Στο ένα έχω και στο άλλο δεν έχω. Βλέπετε πώς γυαλίζει αυτό που έχω και πώς αυτό που δεν έχω. Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Και φαίνεται και πιο ωραίο στο πρόσωπο μου. Κοιτάτε, στο χέρι λίγο... Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί έχει και τρομερή ποσότητα. Και στη MAC νομίζω έχει μια τέτοια πούδρα, Honey Love λέγεται. Είναι η Magically Cool Powders, δεν τις έχω δει ακόμα. Θέλω να πάω να δω μία από αυτές τις τρεις για highlight, αλλά δεν την έχω δει ακόμα. Σε αυτό το βίντεο τι highlight φοράω θα αναρωτηθείτε και θα σας απαντήσω τι φοράω σε όλο το πρόσωπό μου κάτω από το foundation, άπλωσα αυτό το highlighter της Josie Maran Argan Illuminizer που φωτίζει το πρόσωπο, το έκανα δοκιμή και είναι πάρα πολύ ωραίο, δίνει μια φωτεινότητα σε όλο το πρόσωπο. Το πήρα από την Αμερική, λογικά μπορείτε να το πάρετε από το eBay, αλλά και τώρα μπορείτε να σκάσετε από τη ζήλια σας. Μπορείτε να σκάσετε, κορίτσια, από τη ζήλια σας. Έχω να σας δείξω το highlighter που φοράω. Και είναι το Chanel Lumière d'Artifice Beige Illuminating Powder with Shimmer. Είναι αυτή η πούδρα της Chanel. Που όπως έλεγε ένας πρώην μου, κολολέει. Και θα βάλω στο χέρι που δεν έβαλα. Σας κάνω ένα swatch. Δεν θα φαίνεται τώρα βέβαια καθόλου, αλλά γαμώτο. Ουπ, δεν βρίζουμε στο βίντεο. Τέλος πάντων δεν φαίνεται γιατί... Φαίνεται. Κάνω προσπάθηση, Έρμη. Είναι πάντως πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, μπορεί να είναι υπερβολικά ακριβή για τα λεφτά της. Εγώ δεν λέω πάτε να την πάρετε. Εγώ έχω ψώνια και τα παίρνω. Έχει πολύ πιο φθηνά προϊόντα, πολύ πιο φθηνά highlighter που κάνουν την ίδια ακριβώς δουλειά. Αλλά εντάξει, άμα είσαι ψωνισμένο, είσαι ψωνισμένο. Και εντάξει, αυτό είναι, είπαμε. September favorites. Favorites. Όπα, κλείνει και το φυτάρι. Και ένα άλλο που θα σας δείξω. Σε September favorites. Θα το βρω όμως πρώτα.
φαίνεται. Α, ορίστε. Τι είναι αυτό, Eredue Long Lasting Lipstick. Παιδιά, πολύ ωραία κραγιόν αυτά της Eredue, ναι. Να πάτε να το δοκιμάσετε και να δείτε τι χρώμα σας βολεύει, να πάτε να πάρετε. Μένουν με τις ώρες στα 1000, είναι υδατικά. Πολύ ωραία χρωματική απόδοση. Εγώ έχω αυτό το νούμερο που είναι πορτοκαλί. Σόπα, θα μου πεις. Αλλά έχω κι άλλα, έχω και ροζ και τέτοια, αλλά θα σας δείχνω τώρα το πορτοκαλί. Kiss Me Forever 25. Και το 24 είναι πολύ ωραία απόγραση, να πάτε να το δείτε. Και μετά, όταν είχε έκπτωση 40%, πήρα και αυτό από τη Make Up Forever. Σας το έδειξα, είναι το νούμερο 2. Aqua Rouge. Παιδιά, είναι πάρα πολύ σταθερά. Είναι πάρα πολύ καλά αυτά. Αλλά επίσης, σαν εναλλακτική, μπορείτε να πάρετε και από την Tommy G. Έχουν και αυτά. Και αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό είναι το 05. Και αυτό είναι το 02. Βλέπετε, είναι πιο... Αυτό είναι πιο χειμωνιάτικο. Αυτό είναι πιο ανοιχτό. Έχω αφήσει τίποτα από τα favorites μου έξω. Για να σκεφτώ. Όχι, δεν έχω αφήσει τίποτα έξω. Περιμένετε, έχω και ένα πρόβλημα για τα μαλλιά που μου άρεσε πάρα πολύ. Πού το έβαλα? Καλέ. Από την εταιρεία Falpa Sky Fix Spray No Gas. Παιδιά, πολύ ωραίο για όγκο. Ψιτ, 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 το μαλλί, τσίτα. Και Gliss Hair Repair with Liquid Keratin. Αυτά τα έχω λίγο καιρό, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ. Πολύ ωραίος όγκος. Πολύ ωραίο πιστολάκι μου κάνει. Δοκιμάστε το. Βέβαια, εσείς έχετε μακριά μαλλιά, εγώ έχω κοντά μαλλιά. Δείτε τα, είναι ωραία προϊόντα. 5,99. 200 ml, πολύ καλή τιμή. 6,10. Δεν ξέρω πόσο θα μου κρατήσει. Πάντως είναι ωραίο, γιατί μπορείτε να το πάρετε και στην τσάντα μαζί σας αυτό, αντί για λακ. Ουσιαστικά κάνει τη δουλειά της λακ με πιο λίγο βρώμα, μυρωδιά, χωρίς να λερώνονται οι γυαλιά, σε συγκεκριμένα σημεία. Δεν κολλάει το μαλλί τόσο πολύ, ωραία μυρωδιά. Το προτείνω, ανεπιφύλακτα. Και επίσης, από αυτά που πήρα από το φαρμακείο online, αυτά εδώ είναι τα αγαπημένα μου. Αυτό το gel aloe vera το βάζω κάθε βράδυ, τρομερή ενυδάτωση. Αφού κάνω και θεραπεία για την ακμή και το πρόσωπό μου έχει φυτατωθεί και έχει καεί, γιατί αυτές οι κρέμες αυτό προκαλούνε. Με τσούζει όταν το βάζω, αλλά νιώθω ότι ακόμα το πρόσωπό μου αντέχει. Δεν έχει αρχίσει, ας πούμε, να ξεφλουδίσει και να κάνει. Και αβέν, σέρουμα πεζάν hydratant. Και αυτό πολύ καλή ενυδάτωση. Και δεν μου φούντωσαν τα σπυράκια. Τα προτείνω και αυτά είναι επιφυλάκτα. Απορίες. Θέλετε να μάθετε τίποτα παραπάνω για τα προϊόντα? Κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό? Θέλετε να πείτε ό,τι θέλετε να πείτε? Γράψτε κάτω. Και ξανά, να κάνω αυτή την κίνηση, γράψτε κάτω να με βρίσετε. Γιατί ρε, πούσε μου, λέω κάτω. Ξέρετε που θα γράψετε. Δεν ανάγκη να σας δείχνω κάτω. Δεν είστε καθυστερημένοι. Και είχα πει ότι θα το κόψω αυτό το χούι, αλλά τα χούια δεν κόβονται. Πρώτα βγαίνει ψυχή και μετά το χούι. Γι' αυτό λοιπόν, φιλάκια. Γεια σας!